Είναι λοιπόν η εκπομπή «Μαζί το μεσημέρι». Συνδεόμαστε με την Αθήνα, την πρωτεύουσα, για να συζητήσουμε με τον αγαπητό Χάρη Βλάδο. Αγαπητέ Χάρη, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Και στο όμορφο νησί σας. Χαίρετε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι είσαι άρτη αφιχθής από την ίσον Αίγινα. Από την Αίγινα. Από την ίσον Αίγινα. Μία εικόνα για τον τουρισμό εκεί στην Αίγινα. Καλά. Οι μαγαζάτορες δουλεύουν, το επίπεδο εξυπηρέτησης πολύ υψηλό. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι υπήρχε μηδενική ταλαιπωρία στην αναμονή και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο λιμάνι της Αίγινας. Μια καλοκουρδισμένη μηχανή εγώ είδα. Αυτό οφείλεται... Ίσως να έχω αυτή την αίσθηση την κάπως εξειδανικευμένη, δεδομένου ότι μας είχαν λείψει οι διακοπές τα προηγούμενα χρόνια και τώρα τα βλέπουμε όλα όμορφα. Ναι, μήπως και πολύς έχουμε... κόσμος, ναι. Πολύς κόσμος, όχι βέβαια σε βαθμό που να ενοχλεί ο συνωστισμός. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι για τον τουρισμό. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως και εμείς οι ίδιοι πλέον έχουμε εκπαιδευτεί. Πλέον έχουμε μάθει να είμαστε στη σειρά μας. Έχουμε μάθει να περιμένουμε όσο ένα σημείο τη σειρά μας. Έχουμε μάθει να μην εκνευριζόμαστε από την ολιγόλεπτο παραμονή και να μην βρίζουμε συνέχεια. Ίσως ναι, και αυτό. Ναι. Φυσικά έχει βοηθήσει πολύ και η τεχνολογία ηλεκτρονική. Μπορείς να κλείσεις τα εισιτήριά σου χωρίς ουρές. Έτσι είναι. Μπορεί να γίνει το τσεκάρισμα. Η τεχνολογία μα η ουρά, μόνο και μόνο η ουρά αναμονής, τώρα επειδή μιλάμε και για οικονομικά θέματα, στην ουρά αναμονής, αν αφαιρέσουμε από το πλήθος τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κλείνουν μέσω με ηλεκτρονικό τρόπο, αυτόματα η ουρά αναμονής μειώνεται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, στην Αίγινα το Σαββατοκύριακο, γενικότερα όμως ο τουρισμός, καλά πάει, Καλά πάει ο τουρισμός και μάλιστα το πιο ευχάριστο, αγαπητέ φίλε, είναι ότι βλέπουμε βελτίωση των επιδόσεων σε όρους ποιότητας και κατ' επέκταση τιμής. Δηλαδή σιγά σιγά φαίνεται ότι ο τουρισμός μας πάβει να είναι ένας φτηνός τουρισμός. Mm-hmm. Πάβει να είναι ένας τουρισμός δηλαδή που οριακά συντηρείται. Έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις. Βλέπω ότι υπάρχει μία λογική να προσελκύουμε όλο και υψηλότερο επίπεδο τουρισμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό δίνει τη βάση για την συνεχή βελτίωση του τουρισμού μας. Ένας φτηνός τουρισμός, ένας τουρισμός που δεν μπορεί να φέρει κέρδη στους επιχειρηματίες, δεν είναι και ένας τουρισμός ο οποίος μπορεί να μετεξελιχθεί, να βελτιωθεί και να ακολουθήσει τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Σωστό. Κάτι βέβαια που πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό και ας δώσουμε λίγο βάση. Παρότι πολύ συχνά λέμε ότι για την Ελλάδα ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία, η βαριά βιομηχανία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ακόμα και ως σήμερα ο ελληνικός τουρισμός είναι από τους λιγότερο αποδοτικούς και κερδοφόρους, ειδικά στο χώρο της Μεσογείου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν συγκρίνεται ο τουρισμός μας ακόμα και σήμερα σε έσοδα και σε κερδοφορία ούτε με τον Ιταλικό, ούτε με τον Γαλλικό, ούτε με τον Ισπανικό. Όχι βέβαια. Ακολουθούμε σε μεγάλη απόσταση. Απλά όμως, αν με επιτρέψεις να πω, Χάρη, απλά να πω ότι το ποσοστό ως τμήμα του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό ακριβώς είναι επειδή είναι τουρισμός και δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα κλπ. Ναι, αγαπητέ μου, ο τουρισμός μας είναι η μοναδική εξωστρεφή, ας το πούμε έτσι, η βιομηχανία μας. Εξωστρεφή. Δηλαδή από εκεί προσδοκούμε να αντλήσουμε εισοδήματα. Δεν έχουμε τις εξαγωγές τις μεγάλες των εμπορευμάτων, ούτε των βιομηχανικών προϊόντων, ούτε των αγροτικών προϊόντων. Ο τουρισμός μας είναι αυτός που φέρνει, ας το πούμε έτσι, συνάλλαγμα. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση, σε επίπεδο βέβαια υψηλό, από ανθρώπους οι οποίοι και σχετίζονται, αλλά και γνωρίζουν αρκετά από το θέμα του τουρισμού. Ήδη πλέον έχει αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση για αυτόν τον περιβόητο για τον κόρεσμο, τον υπερκόρεσμο όσον αφορά τον τουρισμό. Και αυτό βέβαια δείχνει δύο πράγματα. Ο υπερκορεσμός αυξάνει την προσφορά, άρα μειώνει την τιμή. Όταν όμως λειτουργήσουμε με κριτήρια ποιοτικά και αρχίσουμε πλέον να κλείνουμε και τη στρόφιγγα στο πόσο θα υποδεχτούμε, αυτόματα η ζήτηση, η προσφορά μειώνεται, η ζήτηση παραμένει η ίδια ή μεγαλώνει, άρα ανεβαίνει και η τιμή. Και άρα λοιπόν ίσως αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα με όρους οικονομίας για τα
ελληνικά μας τουριστικά πράγματα. Έχω υπόψη μου το διάλογο τον οποίο λες, αγαπητέ Γιάννη. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Στάθη του Καλύβα πριν από μερικές μέρες διάβασα κι εγώ, που πυροδότησε αυτή τη συζήτηση. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι πρόβλημα δεν έχει ο τουρισμός μας από την αύξηση της ποιότητάς του, από την αύξηση των τιμών και της κερδοφορίας. Αυτό είναι η υγιής διέξοδο και η μοναδική προοπτική για τη βελτίωση συνολικά και των εισοδημάτων των ανθρώπων του τουρισμού, αλλά και τη βελτίωση των εισοδημάτων των ανθρώπων σε όλη την οικονομία. Είναι δηλαδή η αιχμή του δόρατος της οικονομίας μας ο τουρισμός. Πολλοί γυρίζουν και λένε βέβαια κακός και θα έπρεπε να ήταν ανεπτυγμένοι και άλλοι τομείς κτλ. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαν. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική οικονομία είναι έτσι όπως είναι, γιατί αυτό μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι πρωταθλήτρια ούτε στην παραγωγή αυτοκινήτων, δεν μπορεί να είναι πρωταθλήτρια ούτε στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Και αν αναρωτηθεί κάποιος γιατί, πολύ συχνά η απάντηση που δίνεται είναι γιατί δεν φροντίζει το κράτος. Αυτό είναι μια εντελώς λανθασμένη άποψη. Δεν είναι ζήτημα φροντίδας του κράτους μόνο το ποιοι κλάδοι σε μια οικονομία θα αποδεικνύονται πιο ανταγωνιστικοί. Το επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται ότι εστιάζεται στον τουρισμό. Εκεί πέρα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε βάση για να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητά του, να τονώνουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητά του και να δημιουργούμε εισοδήματα. Σωστό, σωστό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα πάντα τα συνδέουμε με τον κρατικό, το δημόσιο τομέα. Τα πάντα, ό,τι και να είναι. Και βέβαια είναι μία από τις, θα έλεγα, από τις μεγάλες παθήσεις του ελληνικού κράτους, όχι της ελληνικής οικονομίας μόνο. Το ελληνικό κράτος κάτι πέθανε της ελληνικής οικονομίας. Και θα ήθελα έτσι σιγά σιγά να δούμε, έτσι, να δούμε μερικά από αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και τα τοπία τα οποία θα τροφοδοτούν αυτή την... θα τροφοδοτήσουν το επόμενο διάστημα αυτήν την άνοδο των τιμών, αυτή την οικονομική κρίση που σύμφωνα με τα λεγόμενα τόσο του Πρωθυπουργού στη Βουλή προχτές όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη μας περιμένει τις επόμενες μέρες. Αυτό τον χειμώνα που έρχεται. Δύσκολο τον ονομάζουν και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μία εικόνα θα δώσω από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Στη Γερμανία, την Παρασκευή που μας πέρασε, αγαπητέ Χάρη Βλάδο, αγαπητέ καθηγητά, έζησε στιγμές τρόμου. Είδε ξαφνικά να αυξάνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 25% σε μια μέρα. Την ίδια στιγμή βλέπει στη Γερμανία η τιμή της γερμανικής ηλεκτρικής ενέργειας για το ερχόμενο έτος το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς να ξεπερνά το φράγμα των 1.000 ευρώ τη μεγαβατόρα για πρώτη φορά. Η ενεργειακή κρίση φαίνεται ήρθε για να μείνει και την ίδια στιγμή η Ρωσία έρχεται και περιορίζει τις προμήθειες φυσικού αερίου. Στην δε διπλανή χώρα, η Γαλλία, βρίσκεται αντιμέτωπη με την πτώση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας λόγω της ξηρασίας. Πτώση πυρηνικής ενέργειας, αύξηση της τιμής από άλλες μορφές ενέργειας. Ναι, αγαπητέ Γιάννη, αν θυμάσαι στην προηγούμενη μας συνάντηση και συζήτηση, είχα κάνει αυτές τις προβλέψεις. Το καλό και συγχρόνως το κακό, γιατί είναι δυσάρεστο, οι προβλέψεις μου φαίνεται να επαληθεύονται κάθε φορά. Την προηγούμενη φορά σου είχα πει λοιπόν ότι προβλέπουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, γιατί το φαινόμενο είναι διεθνές. Ένα πολύ δύσκολο χειμώνα εξαιτίας, και ας μείνει αυτό παρακαλώ στο μυαλό των τηλεθεατών μας, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Έχουμε ένα παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο, αγαπητέ Γιάννη. Όσο και να μας πέφτει βαρύ να το κατανοήσουμε και να το αποδεχτούμε, όσο και να βρισκόμαστε ακόμα στη φάση της άρνησης, ξέρεις, όταν κάτι είναι πολύ δυσάρεστο και πολύ βαρύ, η πρώτη αντίδραση ψυχολογική ενός ανθρώπου είναι να πει ότι δεν γίνεται, δεν συμβαίνει αυτό, είναι ψέμα αυτό που συμβαίνει, δεν είναι σε μένα αυτό. Αυτή είναι η φάση της άρνησης. Πολλοί ακόμα και σήμερα, πολλοί πολίτες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός παγκόσμιου οικονομικού πολέμου.
Ένας παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, Γιάννη, είναι βαρύ πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο το ξεπερνάς με ρεμέτια, ούτε μπορείς να το εξαλείψεις σαν πρόβλημα, απλά και μόνο δίνοντας επιδόματα. Γιατί και οι δυνατότητες μιας εθνικής οικονομίας να επιδοτεί τις απώλειες ενός οικονομικού πολέμου, έτσι ας μάθουμε να το λέμε, όλη αυτή η αύξηση του βάρους του οικονομικού στα πορτοφόλια μας και στη ζωή μας, είναι οι απώλειες ενός οικονομικού πολέμου. Δεν είναι ούτε λάθη διαχείρισης της παρούσας κυβέρνησης, ούτε καμιάς άλλης κυβέρνησης. Είμαστε σε συνθήκες πολέμου. Τώρα βέβαια η συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει και να πάει κάπου αλλού, γιατί να έχουμε πόλεμο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπήρξε μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα υπήρχαν ενδεχομένως αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να έγινε μια εισβολή στην Ουκρανία, δεν χρειάζεται να αμυνθούν οι Ουκρανοί. Βρε αδερφέ, τι έγινε, ας πάρει την Ουκρανία η Ρωσία. Και αν αύριο μεθαύριο πήγαινε στην Πολωνία ο Πούτιν, και τι έγινε, ας πάει και η Πολωνία. Και όταν όμως παραμεθαύριο ερχόταν ο Ερντογάν στην Ελλάδα, γιατί να μην μπουν όλοι αυτοί που θα έλεγαν στα προηγούμενα επεισόδια και τι πειράζει, να μην μπουν άλλη μια φορά και τι πειράζει. Mm-hmm. Δηλαδή, ο αναθεωρητισμός, αν τον αποδεχτείς μία, τον αποδέχεσαι και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και μετά ζεις μέσα σε ένα παγκόσμιο σύστημα γεμάτο ανασφάλεια με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να αμυνθείς ανά πάσα στιγμή. Θυμίζει το γνωστό παράδειγμα της Γερμανίας την προπολεμική περίοδο. Ναι, συλλάβανε τον γείτονα, τον παραπάνω γείτονα, αλλά δεν είχε καμία σχέση ο γείτονας. Μέχρι που κάποια στιγμή δεν ήρθε και η σειρά του, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν γείτονες. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα όμως, επειδή γνωρίζω ότι ο καθηγητής ο Χάρης Πλάδος γνωρίζει πολύ καλά και το αντικείμενο, αφενός, αφετέρου ξέρει να γίνεται και πρακτικός και να μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο με όρους οικονομίας βέβαια, αλλά όχι με τα οικονομικά σύμβολα, αλλά με λόγο πρακτικό. Για να γίνουμε όμως λίγο πιο σαφείς. Η εισβολή είναι δεδομένη. Το να συζητάμε στα καφενεία του τύπου γιατί να γίνει εισβολή δεν λύνει το πρόβλημα. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Ανάφερα προηγουμένως σε ένα δεδομένο. Την αύξηση στη Γαλλία και στην Αγγλία της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό. Τα λέω αυτά για να σιγά σιγά να αρχίσουμε να παίρνουμε και εμείς παραδείγματα. Ένα άλλο παράδειγμα που θα φέρω στη συζήτησή μας αφορά την. Δεν είναι μακρινή η Μεγάλη Βρετανία. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Καθημερινά, έξω από το σπίτι μας που ανοίγουμε την πόρτα εδώ στην Κέρκυρα, αγαπητέ Χάρη, ίσως ο πρώτος που βρίσκουμε είναι Βρετανός τουρίστας. Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε, εδώ στην Κέρκυρα έχουμε και χιλιάδες Βρετανούς οι οποίοι μένουν μόνοι μας στην Κέρκυρα. Λοιπόν, διαβάζουμε. Λόγω των Βρετανικών αυξήσεων των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου στη Βρετανία, σχεδόν ένας του τέσσερις, δηλαδή το 23% του πληθυσμού, λένε σε δημοσκόπηση που έγινε ότι το χειμώνα δεν θα ανάψουν τη θέρμανση. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο για οικογένειες Βρετανών με παιδιά κάτω των 18 ετών, με το 27% των ερωτηθέντων να λένε ότι θα αναγκαστούν να αφήσουν κρύα τα καλοριφέρ γιατί δεν θα έχουν χρήματα να τα ανάψουν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί φέρνω αυτά δύο παραδείγματα. Έχουμε τρεις χώρες κολοσσούς, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι οποίοι λένε ότι δεν θα ανάψουμε φέτος τα καλοριφέρ, αλλά από κάτω, στα πρωτοσέλιδα, δεν διαβάζω τι επιδότηση θα δώσει το κράτος. Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο στην επιδόση. Καταρχήν, για να δούμε κατά πρόσωπο τη σκληρή πραγματικότητα, αυτές οι αυξήσεις που ανέφερες, αγαπητέ Γιάννη, δεν είναι καθόλου εντυπωσιακές. Περίμενε και πολύ μεγαλύτερες. Περίμενε δυστυχώς και πολύ μεγαλύτερες. Ούτε να περιμένετε εξομάλυνση των τιμών του πετρελαίου, ούτε να περιμένετε να ηρεμήσει η αγορά της ενέργειας παγκοσμίως αν δεν σταματήσει ο πόλεμος κάποια στιγμή, όπως και να σταματήσει. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας και πράγμα που το γράφω και στην αρθρογραφία μου, ο μόνος τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές
έτσι μας διδάσκει, ας το πούμε, η ιατρική της οικονομίας, τα οικονομικά, είναι είτε να αυξηθεί προσφορά ενέργειας, δηλαδή να παράγουμε πιο πολύ ενέργεια με κάποιους τρόπους, είτε να μειωθεί η ζήτηση. Ή και τα δύο μαζί. Αν κάτι από τα αυτά δεν γίνει, μην περιμένετε μείωση της τιμής ενέργειας. Για να αυξηθεί προσφορά μέσα σε αυτές τις συνθήκες του πολέμου, του οικονομικού, του παγκόσμιου, πρέπει κάθε χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα καλύτερα μέσα από μια κοινή πολιτική, να βρει τους τρόπους ώστε να τον γρηγορότερα να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας. Για μένα οι ενδεδειγμένες κατευθύνσεις για την αύξηση παραγωγής ενέργειας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, και η πυρηνική ενέργεια πιθανώς. Που έχει βέβαια άλλους περιορισμούς, αλλά μπορεί πυρηνική να δώσει... Πυρηνική ενέργεια αναφέρεσαι, υποθέτω, σε χώρες όπως η Γαλλία, παραδείγματος χάρη. Που με πολύ υψηλά στάνταρ ασφάλειας, πανύψηλες επενδύσεις, μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες ξεπερνάνε, ας πούμε, τον προϋπολογισμό και τις δυνατότητες μιας χώρας σαν την Ελλάδα, που η Ελλάδα μεταξύ των υπολείπων έχει και ιδιαίτερα προβλήματα λόγω του σεισμογενούς γεωλογικού της υποστρώματος. Με αποτέλεσμα, αν θέλαμε να κάνουμε πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα, θα μας κόστιζε πολύ περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε τα ίδια στάνταρ ασφάλειας. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι πρέπει άμεσα, αυτό θα πρότεινα σε αυτούς που χαράσουν πολιτική, είναι να βρουν τρόπους να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας. Να δοθούν κίνητρα και σε μεγάλους και σε μικρούς. Αν είναι δυνατό να γίνει, να υπάρχει δυνατότητα ο κάθε ένας μικρός ιδιώτης με μία δικιά του πορεία να βρει έναν τρόπο να παράγει τη δικιά του ενέργεια. Αυτή η λογική δηλαδή της ιδιοπαραγωγής ενέργειας, θα τα δούμε και τα επόμενα χρόνια, θα έρχεται στο προσκήνιο. Το δεύτερο, Γιάννη, είναι όμως και ο περιορισμός της ζήτησης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε πλέον σε ένα πλανήτη και πέραν του πολέμου μπαίνουμε σε ένα κόσμο που για λόγους περιβαλλοντικούς μπροστά στην κλιματική κρίση πρέπει να μεταβάλουμε αυτό που λέμε καταναλωτικό μοντέλο ενεργειακό. Πρέπει να μάθουμε αλλιώς να καταναλώνουμε ενέργεια, με άλλο μυαλό. Εδώ θα μου επιτρέψεις μια μικρή παρέμβαση. Βεβαίως. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ είμαστε στην καρδιά του προβλήματος. Είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή στην οικονομία να μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό. Και αυτές οι συνήθειες συνήθως προκύπτουν μέσα από τους λογικούς αυτοπεριορισμούς. Απλώς θα αναφέρω σαν παράδειγμα, θα μου επιτρέψεις να το πω αυτό, ότι η εκπρόσωπος του κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών στην Μεγάλη Βρετανία δήλωσε χτες, το λέω αυτό για να δούμε λίγο το μέγεθος του προβλήματος, ότι πλέον οι γονείς θα πρέπει να διαλέξουν αν θα ζεστάνουν τα σπίτια τους ή θα ταΐσουν τα παιδιά τους. Και μιλάμε τώρα για τη Μεγάλη Βρετανία. Την αυτοκρατορία εκεί που δεν έδιε ο ήλιος ποτέ. Αγαπητή, τα λέω αυτά για να... Με συγχωρείς πολύ, για να πω το εξής. Ναι. Και ο χρόνος όλος δικός σου στη συνέχεια. Ναι. Στην Ελλάδα, σε αυτό το κρατικοδίγητο μοντέλο που έχουν επιλέξει δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις για να ζήσουμε, μη δε εξαιρουμένης και της τωρινής κυβέρνησης, το λέω με την ψυχαδιά σε αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε μάθει σε αυτό το κρατικοδικείο μοντέλο να τα περιμένουμε όλα από το δημόσιο. Επειδή μίλησα προηγουμένως για αυτοπεριορισμό, το δημόσιο είναι εκείνο το οποίο θα δώσει χαρακτήρα, θα δώσει το καλό παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν, αγαπητέ Χάρη Βλάδο, να περνάω έξω από την ελληνική, από την Κέρκυρα, από το κτίριο της Νομαρχίας της Κέρκυρας, παραδείγματος χάρη, εκεί όπου όλα τα air condition δουλεύουν στο full και να βλέπω τα παράθυρα όλα ανοιχτά. Ως ένα κλασικό παράδειγμα του τι σημαίνει Έλληνας. Ναι, καταρχήν το πρώτο. Σε συνθήκες πολέμου, Γιάννη, και οι μεγάλες αυτοκρατορικές δυνάμεις υποφέρουν. Αν θυμάσαι τον Τζόρτσιλ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι είπε. Στις συνθήκες πολέμου το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι αίμα και δάκρυα. Και κόπο για να διατηρήσουμε την ελευθερία μας. Δεν τους είπε, παιδιά, θα περάσουμε υπέροχα και θα ανοίξουμε τα ταμεία για να δώσουμε επιδόματα.
Αυτά βέβαια ακόμα δεν μπορούν να αφομοιωθούν στο μυαλό του Μεσοευρωπαίου. Ο Μεσοευρωπαίος που δεν έχει ξαναβιώσει συνθήκες πολέμου, αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Νομίζει ότι απλά και μόνο είναι κάτι που γράφουν οι εφημερίδες. Νιώθει ότι ο πόλεμος είναι μακριά από αυτό. Ο πόλεμος δεν είναι μακριά από αυτό. Και δυστυχώς πηγαίνουμε σε μια φάση της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας, Γιάννη, η οποία θα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη δαιμονική και καλά παγκοσμιοποίηση που όλοι καταριόντουσαν σχεδόν πριν από μερικά χρόνια. Ας ξεχάσουμε τις εποχές των φτηνών προϊόντων κάθε είδους, ας ξεχάσουμε τις εποχές του απόλυτα ελεύθερου εμπορίου, ας ξεχάσουμε ανέσεις και συνήθειες που τις θεωρούσαμε αυτονόητες. Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι επιστρέφουμε σε μια κατάσταση που το καταναλωτικό μας πρότυπο συνολικά θα αλλάξει. Δεν ξέρω πόσοι από σας θυμούνται, και εγώ δεν ήμουνα και μεγάλος, αλλά το θυμάμαι, στις δεκαετίες του 80 που γινόταν σχεδόν οικογενειακό συμβούλιο σε ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό για να αγοράσουν μια έγχρωμη τηλεόραση. Αυτά οι νεότερες γενιές δεν τα έχουν ζήσει. Αλλά μην νομίζετε ότι μας έχει δοθεί καμία σφραγίδα από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ που θα τα απαγορεύσει στο μέλλον όλα αυτά. Ο κόσμος που καλούμαστε να ζήσουμε στο μέλλον και μετά από αυτόν τον πόλεμο θα είναι ένας διαφορετικός κόσμος, αγαπητέ Γιάννη. Και πρέπει σιγά σιγά να το συνηθίζουμε. Αναδύεται, αυτό υποστηρίζω και στην έρευνά μου την επιστημονική που δημοσιεύεται διεθνώς σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ότι εισερχόμαστε σε μια νέα παγκοσμιοποίηση, σε μια νέα φάση. Πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο απαιτητική. Άρα, παλιές αυτοκρατορικές δυνάμεις, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πλέον. Είναι καριδότσουφλα πλέον όλες αυτές. Να γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίσιμη απέτηση να στηριχθεί και να αναπτυχθεί. Πέραν τούτου όμως, και χρησιμοποιώ ένα δικό σου κείμενο. Ναι. Ένα δικό σου κείμενο, γιατί εγώ θέλω να έρθω λίγο στα δικά μας. Γιατί εδώ εμείς δεν ζούμε σε ένα άλλο κόσμο. Αντίθετα, είμαστε μια παρονυχίδα των, των αυτών των κρατών με αυτά που συμβαίνουν. Μια λιγότερο ανεπτυγμένη μικρή οικονομία της Ευρώπης είμαστε. Ναι, αλλά εγώ χρησιμοποιώ δικές σου λέξεις και τις επαναλαμβάνω. Ναι. Όσο οι ψευδεστήσεις επιβιώνουν, τα επιδόματα τρέχουν και συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως το ταμείο δεν έχει πάτο, προχωράμε σε έναν δρόμο που εκτιμώ πως θα τον πληρώσουμε στο μέλλον πολύ ακριβά. Ναι. Και εγώ γίνομαι συγκεκριμένος όμως. Θα μου το επιτρέψεις, δεν είναι δική σου κουβέντα, είναι δική μου. Λέω, όσο η κυβέρνηση αυτή φροντίζει να τρέφει ψευδαισθήσεις στον κόσμο και συνεχίζει να δίνει επιδόματα και μας κάνει να πιστεύουμε ότι το ταμείο δεν έχει πάτο, τότε ακολουθούμε τον δρόμο που ακολούθησαν άλλες κυβερνήσεις παλαιότερα και με μαθηματική ακρίβεια πάμε πραγματικά προς τον γκρεμό. Μπράβο. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, πολύ σωστά κάνεις και μεταφέρεις αυτό το δικό μου κείμενο, χτεσινό, από το Facebook. Λοιπόν, υποστηρίζω αυτό που λέω. Πάμε όμως ένα βηματάκι παρακάτω τώρα. Έχεις ακούσει ένα κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που να μην πλειοδοτεί? Όχι, βέβαια. Σε ζητήματα πρόσθετων ενισχύσεων και επιδομάτων ένα μικρό κόμμα. Δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ ή για το ΚΙΝΑΛ ή ένα κόμμα. Όχι. Δεν υπάρχει. Πάμε. Όχι, καθόλου. Μπράβο. Αντίθετα. Πάμε. Μάλιστα. Πλειοδοτούν. Πάμε. Πλειοδοτούν. Μπράβο. Ποιος είναι ο μόνος, ποιοι είναι οι μόνοι που θέτουν αυτό το ζήτημα με ρεαλισμό? Γιάννη, είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατανοούν ότι η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο δυνατό. Γράφοντας αυτό που γράφω, είναι μία αντιπολίτευση που στηρίζει στην ουσία την κυβέρνηση. Εγώ τι θα ήθελα? Σιγά σιγά η κυβέρνησή μας να προσγειώνει στην πραγματικότητα που καλούμαστε να ζήσουμε τον επόμενο χειμώνα. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Το να νομίζουμε ότι μια ζωή θα υπάρχει ένα μαγικό χεράκι που θα δίνει επιδόματα και όλες οι αυξήσεις θα τις απορροφάει ένα ώρα το χέρι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εγώ πιστεύω και εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αυτά τα ζητήματα θα τα αναδείξει. Όπως τα ανέδειξε προημερών και ο Μακρόν όταν γύρισε και είπε στο Υπουργικό του Συμβούλιο ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο
ξεχάσει τις ευκολίες. Βέβαια, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να ακούσει αυτά που γράφω και όχι από τον Μακρόν που τελικά τα άκουσε νωρίτερα πριν από 15 μέρες. Το ζήτημα είναι να έχουμε όμως, και εδώ είναι το ζήτημα το σημαντικό, να έχουμε ρεαλισμό και ψυχραιμία. Το ότι μπροστά μας έχουμε σαν κοινωνία μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γονατίσουμε. Ειδικά η ελληνική κοινωνία, έχοντας βιώσει βαθιά κρίση, απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά ότι κάτω δεν το βάζει. Πάντοτε βρίσκουμε έναν τρόπο να σηκωθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Και να σου πω και κάτι το οποίο είναι ευχάριστο και αισιόδοξο. Πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος, ολοκλήρωσα ένα βιβλίο που σήμερα κυκλοφορεί, που ονομάζεται «Φιλοδοξίες ανάπτυξης». Εκεί πέρα περιγράφω όλες εκείνες τις πτυχές οι οποίες μπορούν να μας δώσουν αισιοδοξία για το μέλλον. Κάποια στιγμή ο πόλεμος θα σταματήσει, Γιάννη. Πότε κυκλοφορεί το βιβλίο, πότε κυκλοφορεί? Έχει ήδη κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει. Ο πρόλογος είναι από την Άννα Διαμαντοπούλου. Ωραία. Η οποία μου αναγνώρισε και την. Πού θα το βρούμε, πού θα το βρούμε το βιβλίο αυτό, πού θα βρούμε το βιβλίο. Μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας. Να το ζητήσουμε. Όταν πάτε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, θα πείτε «Φιλοδοξίες ανάπτυξης». Δώσεις κριτική και σε δύο μέρες είναι σπίτι σας. Πολύ ωραία. Είναι γραμμένο έτσι ώστε να μην κουράζει. Είναι ό,τι πρέπει δηλαδή για απόγευμα καλοκαιριού μαζί με καφέ. Και μου φαίνεται ότι διαλύει ορισμένους μύθους και στηρίζει την αισιοδοξία που πρέπει να έχουμε σε βάσιμα χαρακτηριστικά. Σε ωραία. Βάσιμα χαρακτηριστικά. Κλείνουμε με αυτό το θέμα. Κλείνουμε με τις φιλοδοξίες ανάπτυξης. Γιατί και εγώ προτρέπω τον κόσμο να κρατήσει την ψυχραιμία του. Δεν ξέρω πόσο φιλοδοξή θα είναι, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουν τα πλούσια. Ψύχρεμοι και το, αν μου επιτρέπεις δύο κουβέντες παραπάνω. Να έχουμε το ρεαλισμό που να τοποθετούμε το σημαντικό στη θέση του σημαντικού και το λιγότερο σημαντικό στη θέση του λιγότερο σημαντικού. Να μην κάνουμε την τρίχα τριχιά, γιατί αυτό πολύ συχνά οδηγεί σε αυτοκτονικές συμπεριφορές. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά, αγαπητέ Χάρη Βλάδο. Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ Γιάννη, και τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου στην όμορφη Κέρκυρα. Που θα φροντίσω κάποια στιγμή. Καλά, αυτό το ακούω δύο χρόνια, τώρα. θα έρθω γιατί είναι υπέροχο τον Έγινε, ευχαριστώ πολύ.